Αυτό λέω εγώ, ο κύριος Βρούτσης. Θα απαντήσω. Το μεταφέρατε απλώς αυτό. Θα απαντήσω. Καταρχάς να θυμίσω σε όλους ότι έκλεισε η προηγούμενη κυβέρνηση την Αμυγδαλέζα, γιατί ήταν οι συνθήκες διαβίωσης άσχημες και οι συνθήκες διαβίωσης στην Αμυγδαλέζα ήταν πραγματικά ξενοδοχειακές σε σύγκριση με τις συνθήκες διαβίωσης στα hot spot της Μόριας και εντάξει, σε κάποια είναι, και απλά ήταν κλειστό, δεν ήταν ανοιχτό κέντρο. Άρα λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Ήτανε κρατούμενοι. Εγώ δεν διέκοψα καθόλου. Εντάξει, δεν πειράζει, μπορείτε να διακόψετε, να συζητάτε, αρκεί να είναι χρήσιμη και ουσιαστική. Πριν που πήγα να διακόψω, μου είπε η συνάδελφό σας. Ωραία, έχετε δίκιο. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι το πρόβλημα ξεκινάει από τις αρχές του 2015. Όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ τότε, με υπουργό την κυρία Χριστοδουλοπούλου, αποφάσισαν να παραβιάσουν τους κανόνες διεθνούς δικαίου, χωρίς να αποδεχτούν ότι υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Διότι αυτό λένε οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Άλλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει από τη χώρα του γιατί εκεί έχει πόλεμο και κινδυνεύει η ζωή του. Άλλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει από τη χώρα του γιατί δεν μπορεί να βρει δουλειά, για οποιοδήποτε προσωπικό λόγο τέλος πάντων. Ναι. Λέμε λοιπόν. Πάντως δεν φεύγει κανείς και από τη χώρα του επειδή γιατί είναι δεν μπορεί να βρει δουλειά, πάρα πολύ. Επειδή είναι ευτυχισμένος, λέω, φεύγει κανείς γιατί έχει προβλήματα. Σαφώς, αλλά άλλο είναι να κινδυνεύει η ζωή σου και άλλο είναι να μην μπορείς να βρεις δουλειά. Δεν είναι το... δεν το λέω εγώ. Το λένε οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Αν εσείς νομίζετε ότι πρέπει να τους αλλάξουμε, να το εισηγηθεί κάποιος. Αλλά αυτό λένε οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Τώρα, πάμε στη συγκεκριμένη εγκύκλιο, γιατί πράγματι πρέπει να απαντηθεί. Πάμε να δούμε τι γινόταν σε αυτή τη χώρα μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Διότι τότε υπεγράφει η συγκεκριμένη εγκύκλιος. Όχι, έχει σημασία το ότι το Προεδρικό Διάταγμα που την προέβλεπε υπήρχε εδώ και ένα χρόνο, αλλά η συγκεκριμένη εγκύκλιος υπεγράφει μία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Λέω λοιπόν, τι γινόταν πριν? Ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν στη χώρα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, για οποιοδήποτε λόγο, έπρεπε να εμφανιστεί, να καταγραφεί σε ένα σημείο, να πιστοποιηθεί η ύπαρξή του, ακολούθως του δινόταν μία κάρτα υγείας πρόσφυγα ή μετανάστη, ετούντα άσυλο τέλος πάντων, και με αυτή την κάρτα είχε δικαίωμα να λάβει άμκα και έτσι να έχει δωρεάν νοσοκομιακή και φαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό που άλλαξε η εγκύκλιος είναι ότι πλέον δεν χρειάζεται κανένα στοιχείο παρά μόνο η ύπαρξη ενός ανθρώπου επάνω στη χώρα, ο οποίος θα ζητήσει να λάβει άμκα χωρίς να έχει κανένα χαρτί, τίποτα. Θα λάβει υποχρεωτικά το άμκα και θα έχει νοσοκομιακή και ιατρική κάλυψη. Και ξέρετε, δεν είμαστε απάνθρωποι. Όλοι θα θέλαμε να μπορεί να λύσουμε όλα τα προβλήματα του κόσμου. Να λύσουμε τη δίψα και την πείνα στην Αφρική, να λύσουμε την ανεργία σε όλο τον κόσμο. Ποιος δεν θα το ήθελε? Όλοι θα το θέλαμε. Αλλά η κοινωνική πολιτική ενός κράτους προσδιορίζεται από τις πραγματικές δυνατότητες αυτού του κράτους. Λέμε λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε δωρεάν υγεία σε όλο τον κόσμο? Διότι πάρτε ένα παράδειγμα. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Ένα γειτονικό κράτος, το οποίο αποφασίζει η κυβέρνησή του, τέχνει έντος, να καθοδηγήσει τους ανθρώπους που έχουν ή που δεν έχουν στο δικό τους κράτος δικαίωμα δωρεάν περίθαλψης, να τους καθοδηγήσει προς τα εμάς και να λύσουν και αυτοί το πρόβλημά τους και το ίδιο το κράτος. Για περίθαλψη και όχι για αναζήτηση δουλειάς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Έχουμε ακούσει για εταιρείες στα γειτονικά μας κράτη με άμκα τα οποία στέλνουν ασθενείς για να γεννήσουν, εγώ σας λέω. Το έχουμε ζήσει. Λέλε και δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά δίνεται η δυνατότητα να γίνει. Ξαναλέω λοιπόν ότι αυτό, για να κλείσω λοιπόν και να μιλήσει και η κυρία Υπουργός και ο κύριος συνάδελφος, αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δεν είναι ανθρωπιστικό. Είναι θέμα δυνατότητας να παρέχουμε υγεία σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως του αν βρίσκεται ή δεν βρίσκεται καταγεγραμμένος στη χώρα. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε και θα κάνουμε είναι να ξεχωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους καταρχάς σε πρόσφυγες και μετανάστες. Τους μετανάστες, τους οποίους δεν είναι πρόσφυγες και δεν κινδυνεύει η ζωή τους, να τους στείλουμε πίσω στην πατρίδα τους. Τους πρόσφυγες να τους κρατήσουμε, όπως είπε σωστά ο κύριος, και να πρέπει να τους φροντίσουμε σε συνθήκες σωστής διαβίωσης και υγιεινής, αλλά οι αιτήσεις πρέπει πραγματικά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει υποβάλει το αίτημά του το 2015 και ακόμα σήμερα να μην έχει κριθεί. Κυρία Γνωστοπούλου, μια κουβέντα για να πάμε στον κύριο Καραθανασόπουλο. Λοιπόν, ο λαϊκισμός έχει και όρια, ότι ανοίγουν οι πύλες, μπαίνει κόσμος έτσι γιατί δεν έχουν δημόσια και δωρεάν υγεία και έρχονται εδώ πέρα. Ταυτοποίηση γίνεται των ανθρώπων. Το θέμα ήταν τον άμκα να τον παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη,
χωρίς να χρειάζονται τα άπειρα έγγραφα που δημιουργούν γραφειοκρατία. Πιστοποιητικά, όπως το διαβατήριο, όπως ένα πιστοποιητικό, να είναι ικανό και αφού έχει γίνει ταυτοποίηση, γιατί ταυτοποίηση γίνεται πάντα. Άρα αυτά είναι λαϊκισμοί. Δεύτερον, θέλουμε στη χώρα μας, ας ξεχάσω και την έκφραση, δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι, θέλουμε στη χώρα μας να κυκλοφορούν άνθρωποι, είτε μετανάστες είναι, είτε πρόσφυγες, γιατί πρέπει να τις κατηγοριοποιήσουμε κατά τον κύριο Φωτήλα, οι οποίοι όταν νοσούν, μιλάω για νόσο τώρα, όταν νοσούν, να περιφέρονται έτσι χωρίς να έχουν στοιχειώδη πρόσβαση σε δημόσιες δομές υγείας. Λέτε ότι είναι κίνδυνος και για τη δημόσια υγεία πέραν της δικής τους ζωής, λέτε. Και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Όσοι κατοικούν εδώ, όσοι βρίσκονται στη χώρα εδώ, και αυτό είναι ευρωπαϊκός πολιτισμός, διεθνής πολιτισμός, πρέπει να έχουμε όταν έχουμε ταυτοποίηση ανθρώπων, ταυτοποίηση γίνεται πάντα. Αυτά ότι θα ανοίξει η χώρα, θα κάνει, θα φτιάξει. Έχουμε δική στον κύριο Καραθανασόπουλο. Εντάξει, βεβαίως δεν θα μπούμε τώρα στις αιτίες του μεταναστευτικού ρεύματος και του προσφυγικού. Γιατί είναι οι υπεραλιστικές επεμβάσεις που είναι συνένοχοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΑΤΕΡΑ των κρατών. Δεύτερον, είναι η συνθήκη του Δουβλίνου. Που επιβεβαιώθηκε η συνθήκη του Δουβλίνου με τη νέα συμφωνία για το μεταναστευτικό και την μετεγκατάσταση. Που μετατρέπει τις χώρες εισδοχής σε χώρες εγκλωβισμού. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί για να αλλάξουν οι συνθήκες. Γιατί βεβαίως εδώ πέρα χρειάζεται να δούμε τις συνθήκες διαβίωσης. Δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι οι καλύτερες δυνατές και ιδιαίτερα στα νησιά. Διαχωρισμός πρέπει κινδύνους... να γίνεται, κύριε Καραθανασόπουλο, τι λέει το ΚΚΕ μεταξύ προσφύγων μεταναστών. Γιατί εδώ υπάρχουν δύο θέσεις συγκεκριμένες. Εμείς λοιπόν τι λέμε, λέμε το εξής. Πρώτον, ότι πρέπει εδώ πέρα να ξεπεραστούν τα ζητήματα. Όσον αφορά την παροχή του ασύλου, πρώτα απ' όλα. Εδώ υπάρχουν συρρήκνωση των δικαιωμάτων για το άσυλο, για την παροχή του ασύλου. Περισσότερες προϋποθέσεις από αυτές που προβλέπει το διεθνές δίκαιο για το άσυλο. Άρα λοιπόν γίνεται δύσκολη η παροχή ασύλου. Και δεύτερον, να προμηθεύονται και οι μετανάστες με ταξιδιωτικά έγγραφα. Για να μπορεί να πηγαίνουν οπουδήποτε επιθυμούν. Άρα και επιτάχυση ασύλου. Για το διαχωρισμό. Λέω και επιτάχυση του ασύλου είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Και επιτάχυση του ασύλου για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες παροχή ταξιδιωτικών εγγράφων. Δέχεστε για να μπορούν. Να έχουν διαφορετικά δικαιώματα ή δυνατότητες στην Ελλάδα. Τι εννοείται διαφορετικά. Όχι, και δικαιώματα και δυνατότητες. Από τη στιγμή που θα έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα και άδειες παραμονής. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός κατά τη γνώμη μας. Κατά την εισδοχή του στη δική μας χώρα δέχεστε το διαχωρισμό πρόσφυγες μετανάστες. Κοιτάξτε. Αυτό ρωτάμε. Λέει η κυρία Αναγνωστοπούλου, για παράδειγμα, να το πω εγώ πολύ χοντρικά, ότι είναι απάνθρωπο να τους χωρίζετε σε πρόσφυγες και μετανάστες και να έχουν δικαιώματα. Το είπα από μόνος μου, το λέω πολύ χοντρικά. Όχι, θα το πω εγώ. Προσέξτε, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος είναι διωκόμενος από τις χώρες τους, είτε λόγω συνθήκων εκεί, είτε λόγω επεμβάσεων. Άρα αυτό εδώ πέρα μπήκε στη διαδικασία του πρόσφυγα. Και ο οποίος άμα γύρει στη χώρα του κινδυνεύει η ζωή του. Και δεύτερον, υπάρχουν και οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι φεύγουν για να ζητήσουν μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν. Είναι δύο διαφορετικές. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε συνολικά, είτε είναι πρόσφυγες είτε είναι μετανάστες, να του παρασχεθούν οι ίδιες υπηρεσίες. Και όσον αφορά την ανθρώπινη διαβίωση, και όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας, και όσον αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων. Και από αυτήν την άποψη, λέμε να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες, να πάμε κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τρίτο στοιχείο, το οποίο θα ήθελα να στρίξω, είναι ότι βεβαίως πρέπει άμεσα να προχωρήσει η αποσυμφόρηση των νησιών. Μάλιστα. Για όλες αυτές τις διαδικασίες πρέπει να προχωρήσει. Να τους επιστρέψουμε πίσω τους μετανάστες στο σπίτι τους. Ναι, εμείς λέμε ότι πρέπει να συνεχίσουν την οδύσσια την οποία έχουν ξεκινήσει. Γιατί κοιτάξτε, δηλαδή και οι Έλληνες έχουν πάρα πολλούς μετανάστες στο εξωτερικό για οικονομικούς λόγους. Με αυτή τη λογική λοιπόν. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα και όχι λοιπόν, να πάρουμε τα μέτρα. Λοιπόν, κυρία να πω κάτι. Ναι, αλλά... για να μην υπάρχει αυτός ο μύθος που υπάρχει από το 2015 και μετά, ότι εμείς ξαφνικά ανοίξαμε τις πόρτες και είπαμε περάστε. Πρέπει πραγματικά να είναι κανείς να μην βλέπει τίποτα από τη μεγάλη εικόνα και έτσι δεν μπορεί να κάνει πολιτική, να μην δει τι συνέβη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που είναι στα σύνορα. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Αγγλία από την άλλη μεριά, από την επάνω μεριά.
έχουμε, και αυτό γίνεται κατά περιόδους, ένα μεγάλο κύμα που είτε είναι προσφυγικό, που θέλει άμεση στήριξη οι πρόσφυγες, είτε είναι μεταναστευτικό κύμα. Μεγάλο. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μία ενιαία πολιτική. Μα δεν έχει όμως, κυρία Ναγνωστοπούλου. Μα αυτό λέμε, η πίεση η δική μας και επαναπροωθήσεις γίνανε. Θα μου επιτρέψετε λίγο να κάνω ένα ερώτημα, γιατί έχουμε τρία λεπτά μέχρι να τελειώσουμε την κουβέντα και θέλω να βάλω ένα ακόμα θέμα. Λοιπόν, υπάρχει μια συμφωνία που έχει υπογράψει η δική σας κυβέρνηση με την Βόρεια Μακεδονία. Ποια είναι η συμφωνία των Πρεσπών? Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει μια συγκεκριμένη στάση εκείνη την εποχή. Τώρα λέτε, κύριε Φωτήλα, ότι θα κοιτάτε την τήρηση αυτής της συμφωνίας. Είδαμε μέσα στο και την εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερο των δικαιωμάτων της Μακεδονίας. Είχαμε μια εξέλιξη μέχρι μέσα στο Σαββατοκύριακο, την απόφαση της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ να αποσύρει από παντού τον ήλιο της Βεργίνας, το έμβλημα του ήλιου της Βεργίνας, από όλους τους δημόσιους χώρους, από όλα τα μνημεία. Και αυτό έφερε και εσωτερικά στη Βόρεια Μακεδονία κάποιες αντιδράσεις. Αυτή η εξέλιξη είναι προς την σωστή κατεύθυνση? Και επίσης να ρωτήσω και την κυρία Αναγνωστοπούλου, αν αυτό το κάνει ο Ζάεφ από την καλή του την καρδιά, είναι αυτό προβλέπεται από τη συμφωνία? Γιατί θυμάμαι τότε, Μάριον, λέγαμε ο ήλιος της Βεργίνας θα φύγει από την σημαία. Και μας λέγανε, ποιος ήλιος της Βεργίνας? Δεν είναι ο ήλιος της Βεργίνας, είναι κάτι που μοιάζει. Δεν είναι αυτό ακριβώς έτσι? Αυτή η κουβέντα δεν ήταν κάπως τότε? Έτσι, λοιπόν, πείτε μας. Διάβασα αυτό που λέτε στα site, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Από αυτό που διάβασα, ναι, δεν θα πω ότι δεν είναι ευχάριστο. Ευχάριστα ακούγεται. Βέβαια, θα εξακολουθήσω να λέω ότι το κακό έχει γίνει και ότι αυτό δεν αναιρεί το κακό που έχει γίνει. Έχουμε παραχωρήσει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα έχουμε παραχωρήσει. Να. Αυτή είναι μια κίνηση που έχει να κάνει με τη συμφωνία, κύριε Φωτήρα, επειδή εσείς τώρα την παρακολουθείτε ως κυβέρνηση, ή είναι κάτι έξτρα το οποίο δίνει ο Ζάεφ και δεν το έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση Τσίπρα? Γι' αυτό λέω. Θα μας πει η κυρία Υπουργός που είναι πιο ειδική. Λοιπόν, εγώ τι να πω τώρα. Όχι, κατά πόσο αν επιβάλλεται, προφανώς ρωτήσατε, ή αν έγινε σαν δείγμα καλλιστέρησης. Η Νέα Δημοκρατία πόνταρε την εκλογή της, την νίκη της για τη συμφωνία των Πρεσπών. Θέτω ένα θέμα. Αν η συμφωνία των Πρεσπών ήταν κατάπτυστη και προδοτική, μια υπεύθυνη κυβέρνηση πρέπει να την καταργήσει. Διαφορετικά δεν πρέπει να μιλάει. Δεύτερο. Μονομερός. Ναι. Πώς να την καταργήσει? Έτσι λέει. Ήσασταν και υπουργός, κυρία. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Κατάπτυστη. Δεν μπορεί να λέτε τώρα τέτοια πράγματα. Ήσασταν και υπουργός εξωτερικών. Παραβιάζονται οι διεθνείς συμφωνίες. Εμείς ξέραμε τι. Επειδή τώρα δεν είμαστε προεκλογική περίοδο. Επί τη εξέλιξη θα μα σχολιάσετε λίγο. Ήσασταν και αρμόδιο υπουργό. Τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει βιάζοντας όλα αυτά που είπε ο κύριος Φωτήλας, εμείς δεν υπερασπιστούμε τη Μακεδονία μας, γίνανε χάρη στη συμφωνία των Πρεσπών. Και ο ήλιος της Βεργίνας και η αφαίρεση της ονομασίας στα αεροδρόμια και λοιπά, μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα τα σύμβολα που αναφέρονται στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ό,τι αφορά την αρχαία ελληνική ιστορία της Μακεδονίας, κατοχυρώθηκαν με τη συμφωνία των Πρεσπών. Τίποτα, όχι μόνο δεν ήταν κατοχυρωμένο, ήταν κατοχυρωμένο από την άλλη μεριά, δια της διολυστήσεως, αφού δεν υπήρχε καμία συμφωνία. Όλα αυτά λοιπόν κατοχυρώθηκαν. Και κατοχυρώσαμε και κάτι άλλο, το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία θα το κάνει. Το έχουμε κάνει ήδη για να μην έχουν επιπρόσθετο κόπο. Ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας εξαρτάται από την πιστή υλοποίηση της συμφωνίας των Πρεσπών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν στηρίζουμε τη Μακεδονία μας, τον πολιτισμό μας και όλα αυτά που ακούμε, τα ηρωικά, έχουν γίνει χάρη στη συμφωνία των Πρεσπών. Η Βεργίνα, ο ήλιος της Βεργίνας είναι ακόμα μία απόδειξη. Και να σας πω κάτι εν τέλει. Το να έχεις μία φιλική χώρα στα βόρεια σύνορά σου, γιατί αυτό δείχνει η κίνηση Ζάεφ πάνω απ' όλα, και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, είναι πολύ πιο σημαντικό από το να έχεις σε μία ασταθή γειτονιά να έχεις εχθρούς. Ναι, μία φιλική χώρα, αλλά εδώ δεν έχουμε μία φιλική χώρα. Έχουμε μία φιλική κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις αλλάζουν.
Η χώρα δεν προκύπτει από κάπου ότι είναι φιλική. Το 70-80% του λαού δεν την ήθελε κι αυτό. Η συμφωνία δεν του δεσμεύει και εκείνο. Μίλησε το να έχει μια φιλική χώρα. Αυτό δεν έχει να κάνει. Είναι άλλο πράγμα. Εδώ έχουμε μια φιλική κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι είναι μια εχθρική χώρα. Όχι, έχουμε μια χώρα η οποία αν αλλάξει η κυβέρνησή τη μπορεί να έχουμε άλλε εξελίξει. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερω προσεκτικοί. Λοιπόν, κύριε Καραθανασόπουλε, ότι δεν πρέπει το δέντρο να κρύβει το δάσο. Δηλαδή έχουμε μια συμφωνία η οποία όχι μόνο δεν οδηγεί στη σταθεροποίηση, αλλά οδηγεί στην αποσταθεροποίηση τη ευρύτερη περιοχή, γιατί ακριβώς ισχυροποιεί το ρόλο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Έγινε με τη σφραγίδα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ αυτή η συμφωνία. Και δεν αντιμετωπίζονται τα ζητήματα του αλυτρωτισμού ούτε του εθνικισμού που τα αξιοποιούν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ για να αλλάζουν σύνορα. Αυτό το έχουν κάνει και στο παρελθόν, θα το κάνουν και στο μέλλον. Συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν συμφωνούμε καθόλου με τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα-ίσα κυρία Αναγνωστοπούλου. Ίσα-ίσα κυρία Αναγνωστοπούλου που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνεχίζει τη συμφωνία των Πρεσπών από εκεί που την αφήσατε εσείς. Από εκεί που την αφήσατε εσείς. Χαίρομαι. Συνεχίζει η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση μπορεί σε σχέση με την κυβέρνηση. Και τη Νέα Δημοκρατία να την ανατρέψετε μαζί. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη για τη Νέα Δημοκρατία. Ότι θέλει, λέω, προσέξτε να δείτε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει και την ισχυρή παρουσία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή που ήταν η σφραγίδα της συμφωνίας των Πρεσπών, άρα γι' αυτό το λόγο και θα την εφαρμόσει και όχι μόνο στις Πρέσπες, τη συμφωνία των Πρεσπών, μάλιστα, αλλά και την ευρύτερη πολιτική η οποία διαμορφώνουν στην περιοχή και με ισχυρότατη βάση. Τώρα, αυξήθηκε ακόμη περισσότερο η παρουσία του. Πώς αυξήθηκε? Γιατί ήταν πρωταρχικό καθήκον, πρωταρχικό ζήτημα. Χωρίς για να γίνει, για να γίνει συμφωνία, για να ενταχθεί, να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Περάσαν δεν περάσαν εκλογές. Καθόλου οι εποχές, ούτε οι εκλογές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και να ξεπλένουμε του ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους για τα εγκλήματα που έχουν κάνει στην περιοχή και που συνεχίζουν να κάνουν. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Είχατε τρεις βουλευτές της Αχαΐας και δεν μας ρωτήσατε για την νομική της Πάτρας, δεν μας ρωτήσατε και για τις καταστροφές και για όλα όσα έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο για να προφυλαχθούμε από τις καταστροφές, θα ανοίξουμε πολλά κεφάλαια. Αλλά και ο χρόνος είναι πρέπει να μας ξανακαλέσετε γιατί είναι πολύ σημαντικό για μια ολόκληρη περιφέρεια. Μεγάλη χαρά. Και είχατε και τα προβλήματα της κακοκαιρίας. Ευχαριστούμε πολύ και την άλλη φορά θα συζητήσουμε από όλους να μας βάλετε τα